Если нам то пойдем, пока нам то пойдем, пока тебе сукаро, то на пирать наш пойдем. Ты не скажи, ты вода. Αυτό μόνο μου. Κατά τι άμεσα. Εγώ έκανα, σε παρακαλώ. Εγώ και με τις δεύτερες και πήγαινε πάνω και πήρε τον τιμητή εδώ που αυτός θα δούμε μπροστά και τόξινε και τον εκάλυπτε. Για συμφωνία και οι δύο 500 ευρώ που μας λείπουνε. Και ο δικηγόρος κάτω. Είναι έτσι. Είσαι αθώος εσύ. Πολύ ωραία. Αυτό μόνο και δύο. Σε παρακαλώ. Εγώ φταίω για όλα τα πράγματα. Εγώ θα πληρώσω εγώ. Τι μου λέει εδώ πέρα δεν έχει προσφέρει. Τι μου λέει εμένα. Γιατί με δουλεύει. Εμένα μπορεί να δουλεύει. Εμένα εδώ πέρα μπορεί να με δουλέψει. Τις κάμερες δεν τις δουλεύει κανένας. Τις κάμερες δεν τις δουλεύει κανένας. Δεν το καταλαβαίνεις, σου λέω. Εσύ το έκανες, αυτό το ήξερε. Να μου πείτε το κάναμε και δύο. Μου είπε να μην το κάνω, το έκανα εγώ. Εγώ το έκανα. Σε μένα το καλαμπούρι επιτρέπεται και το δούλευμα απαγορεύεται. Εδώ δεν είναι μανάβικο, ούτε λάχι να πουλά ντομάτε και χαλιά. Το κατάλαβε. Το ξέρει, δεν το ξέρει. Εδώ με μένα, με φίλε μου στα μάτια. Κοίταμε εδώ, άξιζε. Εδώ πέρα, φίλε μου, άξιζε. Εδώ πέρα δεν είναι ούτε γέννη, ούτε αμπερικόπτο. Εδώ πέρα έχει αρχέ το κατάστημα. Άξιζε, είμαι λίγο να σου πω. Εγώ εδώ πέρα κάνω τη δουλειά μου. Σε έχουν πιάσει κάμερα στο μάτι, σου έχουν καταγράψει. Θα πάτε. Το οποίο είναι ένα αδίκημα που διώκεται από το επάγγελμα του. Όπως κάθε ιδιώτης μπορεί να προστατεύσει την ιδιοκτησία του, έτσι και στα συγκεκριμένα καταστήματα, σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα, υπάρχει δυνατότητα από το security, από κάποιον υπάλληλο, σε περίπτωση αυτοφόρου αδικήματος, να κινητοποιήσει τον δράστη. Μέχρι εκεί όμως. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να δεσμεύσει το δράστη, στην προκειμένη περίπτωση, αν και υπάρχει αυτόφορο αδίκημα, σε καμία μα καμία περίπτωση δεν μπορεί να κάνει κάποια προανακριτική ενέργεια, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον κρατήσει και να τον εξετάσει και να του ζητήσει καταθέσεις και λοιπές σε άλλες αρμοδιότητες. Δεν μπορεί να ψάξει σε τυχόν τσάντα του, δεν μπορεί να ψάξει τον μπουφάν του, δεν μπορεί να ψάξει τα προσωπικά του αντικείμενα. Είναι δυστυχώς μια πρακτική η οποία έχει ακουστεί και υπάρχουν και ποινικές δικογραφίες πανελλαδικά, ακολουθούν κάποια καταστήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι υπάλληλοι, τα security, δεν είναι προανακριτικοί υπάλληλοι. Άρα λοιπόν δεν έχουν καμία δυνατότητα να προβούν σε αυτές τις πράξεις τις οποίες σας άκουσα να αναφέρετε στο ράδιο. Ναι. Άρα τι πρέπει να κάνει δηλαδή κάποιος ο οποίος συλλαμβάνεται, μάλλον κάποιος ο οποίος συλλαμβάνει, ακινητοποιεί κάποιον, αν θέλετε, για κλοπή. Τι λέει ο ποινικός κώδικας? Πολύ σωστά. Ο ποινικός κώδικας λέει μπορεί να τον ακινητοποιήσει, δεν μπορεί να του κάνει έρευνα και πρέπει άμεσα να καλέσει την αστυνομία. Από εκεί πέρα λοιπόν θα έρθει η αστυνομία, θα συλλάβει τον δράστη στην προκειμένη περίπτωση και θα κάνει όλες τις προανακριτικές πράξεις που προβλέπονται, έλεγχο, θα πάρει καταθέσεις και από εκεί πέρα μετά θα τον οδηγήσει στην ασφάλεια για να προχωρήσει η διαδικασία, να γίνει η έκθεση συλλήψεως και να σχηματιστεί η δικογραφία. Υπάρχει δυνατότητα να δηλώσει, αν ο δράστης επιθυμεί να άρει τις συνέπειές του, να δηλώσει ότι να επιστρέψει τα κλοπημαία και από εκεί πέρα μετά, αν γίνει η δήλωση από το κατάστημα που είχε πάει να κλέψει, τότε δεν θα βγει διάταξη και θα απαλλαγεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σχηματιστεί δικογραφία. Στη διαφορετική περίπτωση που κάνει κάποιος αυτά που αναφέρετε εσείς, τότε λοιπόν έχουμε σειρά ποινικών αδικημάτων, τα οποία φυσικά είναι η παράνομη κατακράτηση. Υπάρχει αντιποίηση. Δεν μπορεί κάποιος, το ιδιώτης, χωρίς να έχει τη δυνατότητα, χωρίς να προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, να κάνει προανακριτικές πράξεις. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και άλλα δικήματα, όπως τυχόν συκοφαντικές δυσφυνήσεις κτλ. Άρα, όποιος καταστηματάρχης κάνει κάτι τέτοιο, μπορεί να κινδυνεύσει, ας πούμε, να φάει και μήνυση από τον κλέφτη, ουσιαστικά. Αυτό μου λέτε τώρα, δηλαδή. Μα σε κάθε περίπτωση είναι ποινικό αδίκημα.